Το καλλιτεχνικό θέμα της συναυλίας ήταν γεννημένο εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλαμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε μια συναυλία με, με τα κομμάτια αυτής της εποχής. Έναυσμα σε αυτή, για αυτή τη συναυλία ήταν η, η προτροπή του κύριου Καλογεράκη το να κάνουμε μια συναυλία σαν οδείο να βοηθήσουμε την βιβλιοθήκη Κοραής η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Ε, και φτιάξαμε αυτή την παράσταση με τους μαθητές μας με εμείς οι ίδιοι οι δάσκαλοι που θα παίζουμε και θα τραγουδάμε στο τραγουδάμε βγάζω τον εαυτό μου βεβαίως mm -hmm. ε, η κυρία Μίτσια Κουγιούναγλου η οποία ε, παίζει πιάνο ο κύριος Νίκος Κοταράς ο οποίος παίζει κοτραμπάσο εγώ ακορδεόν ε, η Μαρία Καλαγκιά η οποία τραγουδάει και φέρνει και όλους τους μαθητές της ε, στην, στην παράσταση ε, νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πρέπει να δει όλο ο κόσμο. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά από καρδιά. Ε, πόσο καιρό δίρκησε η προετοιμασία, Κάνουμε πρόβες α, μ, ξεκινήσαμε περίπου το Νοέμβριο. Και τα παιδιά έχουν πάρει τα τραγούδια τους λίγο πιο πριν. Από Νοέμβριο ξεκινήσαμε οι τρει μα να αρχίσουμε να δένουμε το, μισό, το, μουσικό κομμάτι. Και μέσα στα Χριστούγεννα πια ξεκινήσαν οι πρόβε όλοι μαζί. Δηλαδή τα δουλεύουμε όλοι μαζί ένα μήνα και τα παιδιά και εμεί από δύο με τρει μήνε. Τι τραγούδια θα ακουστούν, Τραγούδια. Θα ακουστούν τραγούδια των συνθετών Ατήκ, Σουγιούλ, Χερόπουλο, Γιανίδης, Γιαννίδη. Ναι, αυτή τη εποχή, δηλαδή τη yeah. εποχή 30 με 60, 30 με 60 είναι του βασικού συνθέτε yeah. ε, αυτής της αυτή τη εποχή, έχουμε διαλέξει. Νομίζετε ότι αυτά τα τραγούδια αγγίζουν του ανθρώπου τη νεότερη γενιά, απευθύνεστε σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακά και, και, κοινό. Η δεκαετία του 30 ξεκίνησε ακριβώς με την οικονομική κρίση του 1929 εδώ για την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι συγκυριακά πάρα πολύ σωστά δοσμένο. Γιατί είναι μια εποχή που γέννησε πάρα πολύ ωραία τραγούδια σε περίοδο που ο λαός της Ελλάδας πάλι παίρνουσε δύσκολα. Νομίζω δηλαδή ότι θα έχει απήχηση. Mm. Βλέπετε εσείς που έρχεστε σε επαφή με παιδιά αυτής της ηλικία. Βλέπετε να τα, να τα αγγίζουν, να τα ευαισθητοποιούν αυτά τα τραγούδια Ή τα θεωρούν ξένα προς την, προς το, την πραγματικότητα που ζουν αυτά σήμερα Τα ερεθίσματα που έχουν κυρίως Δυστυχώ, τα ακούσματά τους, τα mm. ερεθίσματά τους Φταίει άλλο, τα μίντια, φταίει ναι. αυτά που βοβαρδίζονται καθημερινά, είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που δούλεψαν αυτή τη στιγμή. Αλλά, Όμως ναι. μέσα από τη δουλειά αυτή τα αγάπησαν πραγματικά και τα γνώρισαν και υπάρχει και αυτό. Ναι. Και οπότε ήταν ένα πολύ καλό ερέθισμα ναι. και για αυτά ώστε να γνωρίσουν αυτό το είδος. Έπρεπε να γίνει. Αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Εμείς είμαστε οι δάσκαλοι, εμείς ναι. κατευθύνομαι τα παιδιά μουσικά στο να... Έχουν αυτά τα, αυτά τα κούσματα και να πηγαίνουν προ καλέ κατευθύνσει μουσικέ. Εσεί τι έχετε να πείτε από την επαφή με του μαθητέ σα για αυτό το είδο τη μουσική και το πόσο βρίσκει γόνιμο έδαφο στη νεότερη γενιά. Θεωρώ ότι εκείνη την εποχή βγήκανε πολύ μεγάλες συνθέτε. Υπήρξαν πολύ μεγάλες συνθέτε. Το έργο των οποίων για κάποιου λόγου, α μην σου αναφέρουμε, του ξέρετε, του γνωρίζετε κι εσεί, πλέον δεν ακούγεται. Είναι πιστεύω λοιπόν μια ευκαιρία για τους νέους να έρθουν και να ακούσουν αυτή τη δουλειά των θεωρώ τους θεωρώ κάποιους από αυτούς, να ακούσουν αυτή τη δουλειά λοιπόν και αν μπορέσουν να τη συγκρίνουν με τη δουλειά των νεότερων των αυτοπακαλούμενων δημιουργών των σημερινών και να κάνουν μια σύγκριση να δουν τελικά που είναι ο χρυσός απλά ναι. Κύριε Μητσέτ, τι θα γίνει κι αν, αν και άλλοι φορείς ζητήσουν τη συνδρομή σας ε, για να ενισχύσουν ε, τη δραστηριότητά τους όπως κάνετε τώρα, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ε? Όσοι πιστοί, πώς έρθετε. Αυτό <laughs> θα είναι τύχη, Ακριώς. θα είναι πολύ καλό. Ε, εννοώ με την έννοια ότι, ε, του κίνδυνου, ότι αν υπάρξει πολύ μεγάλος αριθμός, πώς θα τον αντιμετωπίσετε, με αυτή την έννοια βάζω τη, το, το κίνδυνο. <laughs> Σειρά <Συνά> προτεραιότητας. Όντως. <laughs> <laughs> Ε, αυτό που είπα, όσοι πιστοί πως θέλετε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, μας αρέσει να δείχνουμε τη δουλειά μας στον κόσμο, μας αρέσει να παίζουμε μουσική, αυτή είναι η δουλειά μας εξάλλου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και ειδικά σε αυτέ τι εποχέ τη κρίση, νομίζω ότι η μουσική ε, έχει δείξει πάρα πολλέ φορέ στην ιστορία τη Ελλάδα ότι την έχει βγάλει ω προπρόσωπη μέσα από τη μουσική τη. Είτε αυτή λεγόταν η Βυζαντινή, είτε αυτή λεγόταν ε, ε, δημοτική, παραδοσιακή, οτιδήποτε άλλο. Η μουσική λοιπόν είναι μεγάλη δύναμη και την κατέχουμε, την έχουμε εμεί οι Έλληνε. Α την προωθήσουμε λοιπόν. Νομίζετε ότι σε αυτή την περίοδο τη κρίση, με δεδομένε τι περικοπέ του μισθού, ακόμα και αυτό το οποίο εισιτήριο υπάρχει, είναι εύκολο να το δώσει ο μέσο χιώτη, ακόμα και αν έχει ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Νομίζετε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θελήσουν να, να παρακολουθήσουν τη συναυλία, αλλά δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ε, αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, που, που σαφώ θα υπάρχουν, οι εποχέ είναι δύσκολε. Ε, το εισιτήριο αυτό δεν είναι για να. Ε, καταλάβατε, ε, ε, ξέρετε από την αρχή ότι το εισιτήριο αυτό, αυτό το μικρό αντίτιμο για αυτή τη δουλειά που προσφέρομαι, πάει κατευθείαν στην βιβλιοθήκη Κοραή. Δηλαδή, ο κάθε χιώτη βοηθά τον τόπο του με αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ε, δεν νομίζω ότι δεν θα. Δηλαδή, οποιοδήποτε αν μπορεί να έρθει, θέλει να έρθει και δεν ε, έχει το αντίτιμο ή δεν μπορεί, σαφώ και θα μπει μέσα χωρί κανένα πρόβλημα. Έτσι, δεν, ε, δεν υπάρχει είσοδο με την έννοια του εισιτηρίου. Ε, μπαίνει, πληρώνει, ε, βλέπει την παράσταση. Όποιο θέλει μπαίνει, αν, ξέρω, αν θέλει μπορεί να πληρώσει και το εισιτήριο. Εγώ έτσι, το, εγώ έτσι το θεωρώ και έτσι νομίζω ότι το σωστό. έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό. Ε, μακάρι να ήμασταν καλύτερα όλοι οικονομικά και να είχαμε τη δυνατότητα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα θέλανε πάρα πολύ να έρθουν που θα τους μαγκώσει λίγο το θέμα του εισιτηρίου. Και καλό είναι να ξέρουν ότι τα έσοδα που θα μαζευτούν θα πάνε για τη βιβλιοθήκη. Είτε μαζευτούν λιγότερα και κοπούν λιγότερα εισιτήρια, είτε περισσότερα. Οπότε πιο καλά είναι να έχουμε μια αίθουσα γεμάτη, και ας είναι λιγότερα τα εισιτήρια που θα κοπούν. Ένα άλλο okay. θέμα που θα ήθελα να, να πούμε, έτσι επιτροχάδη, είναι ότι παίζομαι, εξακολουθούμε να παίζουμε στο Μύριο χωρίς ηχητικά. Yeah. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το πούμε προς τα έξω ε, Δεν υπάρχουν ηχητικά, παίζουμε ζωντανά Παίζουμε ό,τι βγαίνει από τα όργανα, τα φυσικά τα όργανα Και ό,τι βγαίνει από τις φωνές των, των παιδιών και των δασκάλων και των καθηγητών Λοιπόν, ε, ας προσέξει ο κόσμος Τουλάχιστον να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Ισυχία δηλαδή ζητάτε. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Έτσι, το να παίζει ένα κορντεόν και ένα πιάνο και ένα κοντραμπάσο χωρί τίποτα απολύτω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει ο άλλο να πραγματικά να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση. αρκετά από αυτά τα τραγούδια ε, γιατί στην οικογένειά μου γενικώ έχουμε τέτοια ακούσματα και μας αρέσει αυτή η μουσική αλλά δεν θα πω ότι ας πούμε εξ αρχής μου άρεσαν ιδιαίτερα πήγαινα πιο πολύ με το ρεύμα δηλαδή ό,τι ακούνε οι νέοι αυτή τη στιγμή αλλά μέσα από αυτή τη δουλειά ας πούμε έμαθα να εμβαθύνω να το πω και έτσι λίγο περισσότερο στη μελωδία και, στα... και στους στίχους παρά στο ρυθμό και στο χορό που, ας πούμε, απαιτείται σε ένα κλαμπ, να το πω και έτσι. Ε, τώρα ότι τα έσοδα θα δοθούν στη βιβλιοθήκη, ε, είναι μία από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες των Βαλκανίων, ε, από όσο ξέρω, και έχει πάρα πολλά σημαντικά ε, έγγραφα, βιβλία, τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να διατηρηθούν, και... Αυτό δεν είναι ο ρόλο τη πολιτεία, Δεν θα έπρεπε να είναι ο ρόλο τη πολιτεία. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει πολιτεία αυτή τη στιγμή για να αναλάβει το ρόλο. Οπότε πιστεύω ότι εμεί, σαν άνθρωποι, σαν λαό, πρέπει μόνοι μα να διαφυλάξουμε την κληρονομιά μα και την περιουσία μα, γιατί είναι η δικιά μα περιουσία, είναι τα δικά μα χρήματα, οι δικέ μα γνώσει. Ε, και πιστεύω ότι αν περιμένουμε από την πολιτεία. Όπως περιμέναμε τόσο καιρό, μόνο κακό θα βρούμε και τίποτα άλλο. Κάτι ακόμη. Σε εποχή κρίσης ε, και σε μια περίοδο που τα, το πρόγραμμά σας, το σχολικό, είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, υπάρχει χρόνος για την ενασχόληση με τη μουσική. Τι σου έχει προσφέρει η ενασχόληση με τη μουσική. Η ενασχόληση με τη μουσική, καταρχάς, δεν θεωρείται ένα μάθημα ή δεν θεωρείται ότι περιορίζει το χρόνο σου. Είναι, είναι πώς θα σας το πω, σαν χαλάρωση γιατί μέσα από τη μουσική εκτονώνεις τα συναισθήματά σου και εκφράζεσαι πιο ελεύθερα. Ε, προσωπικά περιμένω τις στιγμές τις οποίες θα μπορώ να παίξω μουσική και προσπαθώ να χωρέσω στο πρόγραμμά μου ε, το τραγούδι, το πιάνο, γιατί είναι πράγματα που με ευχαριστούν ας πούμε.